Σήμερα βρίσκομαι στο Δημαρχείο Λαβριωτικής, στο Λαβριο, και έχω την τιμή να συνομιλώ με το Δήμαρχο Λαβριωτικής, κύριο Κώστα Λεβαντή. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας και ευχαριστώ για την αποδοχή. Καλημέρα. Πριν ξεκινήσουμε την ατζέντα, να πούμε για όσοι δεν σας γνωρίζουν, κυρίως στο Δήμο Σαλονικού, ότι γεννηθήκατε στην Κερατέα το 1957, είστε παντρεμένος με την Μαρία Χριστινάκη. Έχετε τρία παιδιά, τον Χρήστο, που είναι πολιτικός μηχανικός από ό,τι ξέρω, τη Δέσποινα, που είναι απόφοιτος Γυμναστικής Ακαδημίας, και τον Ιεροτόκριτο, πολύ ωραίο όνομα, πραγματικά. Είναι, ο παππούς είναι κριτικός, σαν την Κρήτη. Ιεροτόκριτος, ναι. Που είναι και μαθητής τρίτης γυμνασίου. Έτσι. Διαβάζω ότι στα μαθητικά σας χρόνια ξεκινήσατε ως πρόεδρος του Μαθητικού Συμβουλίου στο Σύνδεσμο Χρυσή Τομή. Ασχοληθήκατε με τον αθλητισμό. Υπήρξατε ποδοσφαιριστής στο Κεραμείο Κερατέας από το 1985 έως το 1980. Σας θυμίζω παλιές εποχές τώρα. Υπήρξατε επίσης και πρόεδρος από το 2003 έως το 2006 στο ίδιο σχολείο. Και είστε δημοτικός σύμβουλος Κερατέας, μάλλον έχετε εκλεγεί για πρώτη φορά το 86 στην Κερατέα, και από το 1990 είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο Επικεφαλής της Παράταξης Κερατέα Νέα Εποχή. Δήμαρχος Κερατέας τυπέσατε από το 1999 στο 2006 και υπήρξατε την ίδια περίοδο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαβριωτικής. Και το 2010 ο λαός της Λαβριωτικής σας εξέλεξε στο τόπο το Δημαρχιακό. Μάλιστα, έτσι. Άρα λοιπόν να ξεκινήσουμε και να πούμε, πριν πούμε στην ατζέντα, να ενημερώσουμε ότι ο Δήμος Λαβριωτικής γεννήθηκε από δύο μεγάλους δήμους του Λαβρίου και της Κερατέας και μια κοινότητα του Αγίου Κωνσταντίνου. Και βέβαια τότε με τον Καλλικράτη υπήρξε και μια σχετική έκπληξη, γιατί όλοι περίμεναν ότι θα έρθει και ο Κουβαράς σε αυτόν τον Δήμο. Δεν έγινε, θα το πούμε αυτό αργότερα. Κύριε Δήμαρχε, μέσα από την εμπειρία σας τα 3,5 τελευταία χρόνια ως Δήμαρχος ενός καλλικρατικού Δήμου, ποια είναι η γνώμη σας για το θεσμό του Καλλικράτη, πέτυχε, δεν πέτυχε και γιατί? Κοιτάξτε, στην αρχή, έτσι όπως διαμορφώθηκε αυτός ο νέος νόμος της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπήρξαν αντιδράσεις, είχαν υπάρξει αντιδράσεις από μένα προσωπικά. Είχα ενημερώσει με επιστολές, Δημοτικό Συμβούλιο, κόμματα, γιατί πίστευα ότι μπορούσε ο Δήμος Κερατέας. Ξέρετε, η Κερατέα ήταν πρωτεύουσα του πρώτου Δήμου, έτσι, του Δήμου Λαβριωτικής, από το 1835. Φάνηκε λίγο περίεργο καταρχήν στην αρχή, ότι ο Δήμος έχασε την έδρα, έχασε το όνομα, και σε κάθε περίπτωση είχε τις προϋποθέσεις να μείνει ξεχωριστός Δήμος μαζί με τον Κουβαρά, γιατί έπιανε καταρχήν το όριο των 15.000 κατοίκων. Αυτό είχε βάλει σαν όριο το Υπουργείο. Όμως εκεί πιστεύω ότι αυτό δεν έγινε, και δεν έγινε για πολύ συγκεκριμένους λόγους, έτσι. Όπως και για πολύ συγκεκριμένους λόγους δεν ήρθε τελικά και ο Κουβαράς με την Λαβριωτική. Έχοντας στο μυαλό τους, αφού το έργο τον Χιτά είχε δημοπρατηθεί ήδη και μπει εργολάβος μέσα, κονδύλι συγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας απομονώσανε. Πήραν τον Κουβαρά, γιατί ο Κουβαράς είναι το ίδιο, είναι συνέχεια της Κερατέας. Χρησιμοποιούσε την χωματερή της Κερατέας ο Κουβαράς εδώ και 40 χρόνια. Έτσι. Πήραν λοιπόν τον Κουβαρά, τον πήγανε Σαρονικό, πιστεύανε ότι στις εκλογές αυτές του 2010 θα έβγαινε άλλος δήμαρχος. Έτσι. Και όχι από την Κερατέα, από το Λαβρίο. Θέλανε λοιπόν με κάθε τρόπο να μας απομονώσουν. Αυτό ήταν και ο λόγος που ο Κουβαράς δεν ήρθε με τη Λαβριωτική. Τελικά όμως. Ναι, ήταν πολιτική λόγη, καθαρά. Πολιτική λόγη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και γι' αυτό και άλλωστε, μόλις 10 μέρες μετά τις επαναληπτικές εκλογές του 2010, μπήκανε μέσα τα ΜΑΤ στην Κερατέα. Έτσι. Δεν ήτανε, αφού είδαν ότι δεν τους βγήκε τελικά αυτό που περιμέναν να γίνει. Με κάποιον δήμαρχο, μπας περιπτώσει, που προφανώς έτσι είχαν μιλήσει και νομίζαν ότι
θα προχωρήσουν πολύ πιο εύκολα. Αφού δεν έγινε, μπήκανε με τον τρόπο που μπήκανε, θυμάστε όλοι, στις 11 Δεκεμβρίου του 2010. Όμως στη συνέχεια και μετά την εμπειρία, να έρθω και στην ερώτηση τη δική σας, αυτή των 3 ετών, λέω ότι πράγματι ότι ο Δήμος αυτός έχει μια προοπτική, αναπτυξιακή προοπτική. Είμαι υπέρ του ότι πρέπει να παραμείνει όπως έχει. Σαφώς πρέπει να, αυτό με και την αδικία που έγινε με τον Κουβαρά, να έρθει με τη Λαβριωτική. Αλλά γενικά, Κερατέα, Λαύριο, Άγιος Κωνσταντίνος μπορούν να προχωρήσουν. Μπορεί ο ένας Δήμος να συμπληρώσει τον άλλον και πράγματι να δούμε, γιατί πέσαμε και σε δύσκολα, πέσαμε στη χειρότερη περίοδο που έχει περάσει η χώρα οικονομικά τα τελευταία χρόνια, ας πούμε. Νομίζω ότι υπάρχει προοπτική. Σε κάθε περίπτωση και είμαι από αυτούς που θα κάνω οτιδήποτε έτσι να παραμείνει ο Δήμος, γιατί ακούγονται φωνές, ξέρετε, και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν σας κρύβω ότι οι επικεφαλής παρατάξεων μου βάλανε θέμα, γιατί αυτό δόθηκε μια δυνατότητα από τον Υπουργό Εσωτερικών να εκφράσουμε τις απόψεις μας για τον Καλλικράτη, κάποιες αλλαγές, να χωρίσουμε Κερατέα με Λαύριο. Κάποιοι που το 2010 έλεγαν ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες, αυτοί οι δύο δήμοι να γίνει ένας. Τώρα τα αλλάξανε και τα αλλάξανε λόγω του αποτελέσματος των εκλογών, όχι για κάποιο άλλο λόγο, έτσι. Να κλείνω λοιπόν με αυτό που με ρωτήσατε, ότι πιστεύω ότι αυτός ο Δήμος έχει προοπτική, μεγάλη προοπτική, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από το Καλλικράτη. Δηλαδή ο Καλλικράτης, κατά τη γνώμη σας, έχει πετύχει ως θεσμός, γιατί πολλοί δήμαρχοι που ακούω, εγώ ακούω και τον Δήμαρχο Σαλονικού, επειδή είμαστε σε μεγαλύτερη επαφή λόγω του ότι είμαι κάτοικος εκεί, ότι και άλλους δημάρχους όμως και της Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης που καλύπτει ο ρεπορτάζ, ότι έχει αποτύχει ο θεσμός του Καλλικράτη, επειδή δεν υπάρχουν πόροι. Ναι, αυτό τώρα είναι μια άλλη... Δεν συνοδεύτηκε, ναι. Είναι μια πολύ καλή... Εγώ αναφέρθηκα επειδή δίνω έμφαση στο χωροταξικό, έχουν ακουστεί διάφορα, ξέρετε, γι' αυτό και δίνω αυτή την έμφαση ότι καλώς ο Δήμος αυτός με τον Καλλικράτη δημιουργήθηκε και έχει αυτή την προοπτική, όπως σας είπα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν είχαν οριμάσει συνθήκες για να γίνουν όλα αυτά, έτσι, κακά τα ψέματα. Εδώ έγινε μεγάλος αγώνας να διαμορφώσουμε και να στήσουμε αυτόν τον νέο οργανισμό. Χωρίς χρήματα, είναι νομίζω γνωστό σε όλους ότι οι περικοπές είναι πάρα πολύ μεγάλες, έχουν περάσει το 60%. Έτσι, από, έχουν κόψει τους πόρους των Δήμων, ακόμα και για το προσωπικό. Ξέρετε, εμείς θέλουμε γύρω τα 4 εκατομμύρια ευρώ για να πληρώσουμε τους μισθούς των υπαλλήλων και παίρνουμε 3 με 3.200. Μόνο για τους μισθούς. Σκεφτείτε για όλα τα άλλα. Είναι γεγονός ότι έγινε και πέσαμε και σε αυτή την έτσι, μεγάλη οικονομική κρίση. Και βέβαια λέμε ότι ο Καλλικράτης σαν θεσμός, σαν νέος νόμος τοπική αυτοδιοίκηση, έγινε πολύ γρήγορα, έγινε χωρίς να... Νομίζω ότι ο τότε Υπουργός Εσωτερικών έτσι, δεν άκουσε τους Δήμους, την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι δεν έχουν οριμάσει οι συνθήκες, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει αυτός ο νέος νόμος. Και βρήκαμε όλα αυτά τα προβλήματα, βέβαια, τα βρήκαμε μπροστά μας. Προβλήματα που συνεχίζουμε να έχουμε. Με τις κουβέντες, δηλαδή εσείς τι θα προτείνατε για να βελτιωθεί? Από ό,τι καταλαβαίνω δεν προτείνετε να καταργηθεί με καμία περίπτωση. Προτείνετε να βελτιωθεί. Ναι, να βελτιωθεί. Ναι. Ποια σημεία λοιπόν θα προτάξετε εσείς, αν θα μπορούσατε να επηρεάσετε την βελτίωση του Καλλικράτη? Τα σημεία σαφώς είναι οικονομικά, θα πρέπει να αποδοθούν στους Δήμους οι πόροι αυτοί που έχουν καθιερωθεί μέσα από νόμους και δεν δίνονται, αυτοί οι πόροι δεν δίνονται στους Δήμους, συνεχίζονται να μην δίνονται. Και σαφώς βέβαια δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε και να είμαστε εντάξει σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχουν οι Δήμοι στους πολίτες.